Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα θα δούμε το Volkswagen Amarok 3000 V6 πετρέλαιο. Τρομερό εργαλείο. Δεν θα κάνουμε τρελή παρουσίαση στο αυτοκίνητο. Θα πούμε δύο-τρία πραγματάκια. Πιο πολύ θα εστιάσουμε στην κατανάλωση, συντήρηση και προβλήματα που ασχολείται το κανάλι. Για κάποιον που ενδιαφέρεται να το αγοράσει είτε καινούργιο είτε μεταχειρισμένο, να ξέρει τι τον περιμένει. Ο Μπάκης, γεια σου Μπάκη. Γεια σου, Αντώνη. Ευχαριστούμε εδώ για την παραχώρηση του οχήματος που του κάνουμε παρουσίαση. Χαρά μου. Θα μας δώσεις τώρα πληροφορίες για το αυτοκίνητο που καιγόμαστε, κατανάλωση, συντήρηση και προβλήματα και ό,τι άλλο προκύψει. Ό,τι πιστεύεις ότι πρέπει να προσθέσουμε στο βίντεο για να μάθει ο κόσμος, θα το πούμε σήμερα. Βεβαίως. Για να μάθουμε κι εμείς, να μάθετε κι εσείς και όποιος άλλος ενδιαφέρεται. Πάμε να το δούμε λίγο πώς παίρνει μπροστά. Φύγαμε για τα βουνά. Βάλτε και λίγο στις θέσεις. Λίγο. Για να το δούμε και λίγο στροφές. Α, μάλλον. Ρε, ζει, τι φιάνας. Παιδιά, στροφές μπαίνει τρομερά το αυτοκίνητο. Έλα και ένα πέταλο. Το πρόγραμμα S έχει τρομερή απόκριση. Πραγματικά είναι άλλο αυτοκίνητο στο S, ε. Μπράβο. Ρε τον αγρότη, ρε φίλε. Πιστεύω να βάζεις κόντρες με αυτό. Και τα πάντλεις εδώ, ε. Ναι. Να σου πω, δεν πιστεύω να βάζεις κόντρες με αυτό. Λίγο. Σε κανένα φανάρι. Πάμε να μιλήσουμε λίγο τώρα για την κατανάλωση και συντήρηση και προβλήματα που ασχολείται το κανάλι. Όσον αφορά την κατανάλωση, να πούμε λίγο την εκτός. Εσύ το φες από Θεσσαλονίκη αυτό. Για εδώ. Ναι. Είναι πόσα χιλιόμετρα Θεσσαλονίκη Αθήνα. 500-488 μέχρι εδώ που έρχομαι. Η κατανάλωση είναι. Η χθεσινή που ήρθα ήταν γύρω στα 10,7. 10,7, ναι. Περίπου. 130. 140, 130. Εμείς έχουμε ορίσει μια ταχύτητα στα 130 που είναι μια ασφαλή ταχύτητα για να κάτσουμε ταξίδι. Ας πούμε για όλα τα αυτοκίνητα αυτό που κάνουμε στο κανάλι είναι στα 130 χιλιόμετρα. Οπότε στα 130 χιλιόμετρα, ας πούμε, τι να υπολογίζει κάποιος γύρω στα 10,4, 10,5. 10,4, 10,5. Άνετα. 10,5. Άνετα, ναι. Και μιλάμε στροφές τώρα πολύ χαμηλές, έτσι, δύο κάτι. 2,5 δεν τις λέει. Δεν τις λέει 2,5. Έχει ωραίο σας. 400. Μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη είναι στα 10 λίτρα τα 100. 10%. 10%, 10 λίτρα στα 100. Άρα σχεδόν ότι έχουμε στο ταξίδι το έχουμε στην πόλη. Μπορεί να γράψει 9,5, αλλά η πραγματικότητα είναι γύρω στα 10. Οπότε από Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη για Αθήνα, στα 500 χιλιόμετρα έκαψε 51 λίτρα. 51 λίτρα, πήγαινα 120-130. Σε αυτό το σημείο, να προσθέσω εγώ μια πληροφορία. Επειδή έχω οδηγήσει Ναβάρα, τα τελευταία κιόλας που είναι 2020, σε ταξίδι με 130-140, η κατανάλωση ήταν, παιδιά, στο 13,
1,6. Εντάξει, αρκετά. Αρκετά ψηλά. Αυτό. Καμία σχέση δηλαδή με το 10,5 που λέμε τώρα γι' αυτό. Δεν περίμενα, ας πούμε, στο Ναβάρα, δεν περίμενα να έχει τέτοια κατανάλωση. Όταν είχα κάνει ένα ταξίδι που το έκανα Αθήνα Λάρισα, του είχε ένας Λαρισαίος φίλος. Εντάξει, η κατανάλωση που έβλεπα, παιδιά, ήταν εντάξει, τραγική. Αυτό εδώ πέρα και 200 να πει, δεν θα κάψει τόσο. Ναι, 13 λίτρα τώρα τα 100, πάρα πολύ. Πετρέλαιο. Πετρέλαιο, ναι. Γιατί μια μέρα είχαμε με το Ναβάρα, όχι αυτό, το προηγούμενο, ναι. Κάποιος με είπε, με λέει πόσο σε καίει, λέει σε καίει 14, λέω φιλαράκι, το πολύ πολύ, να το, άμα το πας πολύ γαμιώντας, να πάει 12, που δεν θα πάει, λέω. Εγώ σου είπα το Ναβάρα 13,7, σοβαρά σου μου λέω. Και αυτός έτσι με είπε, 14 μου είπε. Ναι ρε φίλε, τι 13,7. Λέει αποκλείεται σε ένα, λέει πιο μεγάλο, πιο τέτοιο, κοίταξε. Αντώνη, ο κουμπάρος μου 20 χρόνια έχει αυτόν τον κινητήρα. Σε α6, σε α8, σε SQ5. Το έχεις δει το SQ5, πετρέλαιο. Είναι καλό μότερ αυτό. Ναι, και είναι και βελτιώσιμο. 313 άλογα το... Ναι, είναι βελτιώσιμο, ναι. Ναι. Όχι, από τη μάνα του το βγάζει με 313 άλογα. Τη μάνα του, γι' αυτό το λέει S. Ναι. Δεν βγαίνουν τόσα. Ναι. Βγαίνει όπως είναι αυτό εδώ πέρα, 258. Μιλάμε για το 13 μοντέλο, γιατί υπάρχει το 14 που είναι πιο λίγα, το κόψανε. Αυτός το έχει 370. 370, όπως σκοτώνει. Όχι σκοτώνει, όταν γκαζώνει, όταν γκαζώνει, νομίζω ότι στο αεροπλάνο πώς ξεκινάει να πει. 70-80 κιλά ροβή. Ξέρεις τι με είπε, πιο λίγο καίει. Στο ταξίδι. Ναι. Ναι. Πρόσεχε και εσύ, άμα βάλεις πρόγραμμα σε αυτό, θα σου καίει στο ταξίδι μισό λίτρο παρακάτω. Μισό λίτρο όμως, όχι παραπάνω. Αλλά στα πατήματα θα καίει 1,5 πάνω. Ναι, αυτά γκάβλες. Στο λέω μη πεις, ναι. Ναι, αυτά είναι δεν γκάβλες, φιλαράκι. Δεν τις κάνεις συνέχεια, τις γκάβλες συνέχεια. Τις όχι, κάνεις. Εγώ όχι. Στη συντήρηση. Αυτό τώρα έχει 46.695. Έτσι, σέρβις, κάθε πότε. Εσύ μόνος. Λόγω ότι δεν το κυκλοφορούμε πολύ, γιατί έχουμε και άλλο αυτοκίνητο, γύρω στα 10 με 12.000 χιλιόμετρα το κάνει σέρβις ή μία φορά το χρόνο. Κάπου εκεί βγαίνω. Ναι, στο χρόνο κάνεις γύρω στα 12.000. Κάπου εκεί κάνω 12, ναι. 10 με 12 κάπου εκεί κάνω. Και το κόστος. Το κόστος τώρα αυτή τη στιγμή που τα έχω, το τρίτο που έχω κάνει, ειδικά το τρίτο, είναι γύρω στα 150 με 170 ευρώ. Φίλτρα, λάδια. Ναι. Γιατί παίρνει και αρκετά λάδια, έτσι. Παίρνει πόσα λίτρα. 8 λίτρα. 8 λίτρα, εντάξει. Ναι. 3.000 κυβικά, παιδιά, εντάξει. Έχει χωρητικότητα. 8 λίτρα λάδι. Οπότε είναι ένα 150 να πούμε εκεί, το χρόνο. Εκεί είναι. Μαζί με τα φίλτρα το. Χωρίς το της καμπίνας. Καμπίνας. Ναι, φίλτρο λαδιού. Φίλτρο πετρελαίου, τα λάδια του. Αυτά. Και το τσεκ που κάνει στον εγκέφαλο. Και κάτι σίγουρα που προβληματίζει τον κόσμο και θέλει να μάθει είναι τα προβλήματα. Το έχει κοντά 4 χρόνια τώρα αυτό. Σωστά. Ναι, ούτε ένα πρόβλημα δεν είχε. Ούτε λάμπα. Μπράβο. Τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουν ακουστεί για τα VAG, ειδικά και λίγο παλιότερα, ότι ζητούσαν κάτι ηλεκτρονικά. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Μέχρι στιγμής δεν έχει δόξα τίποτα. Ούτε ασφάλεια, ούτε λάμπα, ούτε. Θέλω να μου πεις τώρα τι σε ευχαριστεί σε αυτό το αυτοκίνητο. Τα θετικά του, ποια είναι, γιατί να το πάρει κάποιος. Αυτό εγώ το πήρα. Γιατί ταχύτητά του, για τον κινητήρα πρώτα-πρώτα. Ναι. Γιατί ήξερα ότι ο κινητήρας αυτός είναι πολύ καλός. V6. Με ευχαριστεί που κάνω ταξίδι μακρινό. Ναι. Έχω θέα φοβερή. Ναι. Από ψηλά. Ναι, ναι. Και είναι αρκετά γρήγορο. Συνήθως τα αγροτικά είναι αργά, δηλαδή έχουν πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Ας τα 0% λες. 0%. Ναι, ναι, ναι. Εγώ, παιδιά, όπως το οδηγάω, να πω ότι δεν καταλαβαίνεις ότι οδηγείς σε αγροτικό, με καρότσα πίσω σε καμία περίπτωση, είναι πολύ καλά ζυγισμένο το αυτοκίνητο και νιώθεις ότι είσαι σε τζιπ. Έτσι, ότι έχω ένα premium τζιπ. Τόσο καλό. Από όλα μέσα, από ποιότητα κύλησης,
Δεν ακούς το ρύβο, ηχομόνωση, δερμάτινο τιμόνι. Τα πάντλες εδώ στο, τα χειριστήρια στο, στο τιμόνι. Εγώ αυτά βλέπω, ας πούμε, και τα θετικά του, να πω σαν θετικά εγώ αυτό. Σύν ότι έχει αρκετό χώρο πίσω. Δηλαδή, αν το θέλει κάποιος και για οικογένεια, όχι μόνο, ας πούμε, για αγροτικό ή για τη δουλειά του, μπορεί να το πάρει για οικογένεια. Σωστά. Σωστά, πολύ σωστά. Έχει αρκετό χώρο πίσω. Άνετο. Κοιτάξτε πόσο ύψος έχω πάνω. Πόσο άνετο είναι. Εντάξει. Καθίσματα, μπακετάκια. Πάμε και μία πίσω. Παιδιά, κάθεσαι αρκετά άνετα. Και βλέπετε ο χώρος πάνω για το κεφάλι. Εγώ είμαι στον 76. Έχει αρκετό χώρο. Έχει ποτηροθήκες. Το 10V πρίζα. Εδώ πίσω τα καθίσματα για να μπορείς να βάλεις πράγματα. Όσον αφορά τώρα τα αρνητικά, έχεις κάτι αν πίσω, τι σε χαλάει, κάτι που σε έχει χαλάσει το αυτοκίνητο? Μόνο τα λάστιχά τα. Αλάστιχα, αυτά είναι αναλώσιμα. Από το θόρυβο εννοείς ή... Όχι. Έχουν λόγω το βάρος, ναι, να σου πω ότι είναι 2.170 κιλά το αμάξι. Τα λάστιχα δεν αντέχουν. 40.000 χιλιόμετρα τελειώνουν. Τέλεια αλλαγή. Αυτό με έχει χάλασει μόνο μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω. Άλλοι μπορεί να τα αλλάζουν και πιο γρήγορα. Και ένα λάστιχο κάπου, κοίταξε, δεν νομίζω πόσο να βγάλει παραπάνω. 60.000, 50.000. Σίγουρα έπρεπε να βγάλει πάνω από 60. Στα 40 και μετά. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν παίζει ρόλο τα κυβικά στα τέλη κυκλοφορίας. Είναι αγροτικό, έτσι, δηλωμένο καταρχήν. Ναι, ναι, ναι. 105 ευρώ. Ένας λόγος. Παίρνουμε 3.000 κυβικά είναι αυτός. Αλλιώς θα παίρνουμε 2.000 κυβικά. Ναι. Καλά είσαι αυτά και εδώ στο τιμόνι πάντως, ε. Πω. Δοκίμαστε λίγο έτσι να δεις. Κατέβασε μία από εκεί μεριά, όχι. Και δεν χρειάζεται αυτό. Και έτσι πως είναι. Έχει ωραία ρεπρίζ. Εντάξει. Και είναι και μοτέρ εξελίξιμο αυτό, έτσι. Με πρόγραμμα δηλαδή. Ναι. Θα δεις άλλα αυτοκίνητα. Δεν μας πάει εκεί, δεν μας πάει. Αντώνη, όσο είχα τα λάστιχα καινούρια, γιατί το είπα, έτσι. Ναι. Όσο είχα τα λάστιχα τα καινούρια, προσπαθούσα, το έφασα σε χορτάρι για πάνω να για να γλιστρήσει, και δεν γλιστρούσε το ρημάδι. Ναι. Εγώ πάντως βλέπω πολύ καλά κρατήματα. Γιατί το βάλες στη στροφή, πάλι το είδα, ναι. Δεν έχανε μούτρα, δεν έχανε τίποτα. Μούτρα δύσκολο να χάσει, αλλά χάνει. Χάνει γιατί τα λάστιχά του είναι... Δεν λάστιχα τώρα. Πήγα να πάρω τώρα τα κρόστα, τα μισελέν, ναι, κάνει γύρω στα 7 εκατοστάρια. Εδώ θα σε έφευγε. Λες. Από τον κάζονες, ναι. Ναι. Γιατί είναι ανάποδη στροφή και γελιστερό κάτω, το είδα. Τα ξέρω εγώ αυτά, δεν... φοβάμαι το θόρυβο. Εγώ γουστάρω την Αθήνα. Δεν γουστάρω το χωριό. Θεσσαλονίκη. Δεν με πειράζει αυτό. Ναι. Το πάω και με 110. Ναι. Έρχομαι Αθήνα όμως. Θέλω. Ένα ήσυχο λάστιχο πες. Το τρακτέρ θα σου κάνει, θα σου κάνει θόρυβο. Τα λάστιχα, τα άλλα δεν είναι ακριβά. Γύρω στο 500, 450, 480. Αλλά δεν κρατάνε. Τα άλλα κρατάνε, αλλά έχω θόρυβο. Το ένα έχει 70, το άλλο έχει 73. Μετράει. Ας τη λένε στην πραγματικότητα πόσο είναι. Ας τη λένε οι εταιρείες. Α, για τα δεσιμπέλες. Τα δεσιμπέλες. Γιατί δεν πες λίγο τα δεσιμπέλες. Όχι, μην με κάνεις τέτοια. Βγαίνει και τα δεσιμπέλες, έτσι. Να πούμε ότι έχει μόνιμη τετρακίνηση. Formotion. Ναι. Έτσι όπως το ονομάζει το Compact. Ναι, 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 ναι. Εδώ έχουμε επιλογή για αργό. Για κάρο, ναι, ναι, κάρο. Και εδώ αυτή η επιλογή είναι σε κατηφόρα. Κατηφόρα που σκαρατάει κάποια. Σταθερή ταχύτητα. Χωρίς φρένο, χωρίς φρενάρι. Φρενάρι μόνο τα αυτόματα, ναι. Μάλιστα. Και το αντισπίν. Το αντισπίν, μάλιστα. Έτσι. Αυτό σου γράφει ψόμετρο. Ναι, ναι. Είναι οι μοίρες, εντάξει. Και εδώ είναι το τιμόνι. Όταν είσαι σε δύσκολη θέση. Ναι, κοίτα γραφικά. Ναι. Πάνω στο δεν ξέρεις που είναι την η ρόδα. Για να πας ακριβίες. Α, μάλιστα. Στο μόνο είναι
τηλέφωνα. Ναι, σύνδεσε συνδεσιμότητα με κινητό. Τηλέφωνο, φωτογραφίες, βίντεο, πλοήγηση. Αυτά όλα από τη Volkswagen, ε? Volkswagen, 500 ευρώ παραπάνω. Έξτρα 500 ευρώ αυτό. 500 για το τέτοιο. Και είναι ακριβίας, ειδικά το τέτοιο, επειδή έχω δουλέψει πάρα πολλά με πλοήγηση, είναι ακριβίας. Πάρα πολύ σωστό. Το GPS, μάλιστα. Α, έχεις βάλει φωτογραφίες που σε φέρει τηλέφωνο, ε? Ναι. Ναι. Τους κοντινούς. Ναι. Και CD. Ναι. Εδώ παίρνεις την καρτούλα, σωστά. Καρτούλα. Α, είναι το GPS το. Χάρτες. Το GPS είναι αυτό. Χάρτες και εδώ έχεις για τραγούδια. Εδώ για τραγούδια. Βλέπω εδώ και να βλέπω εδώ. Έχει πρίζα, παιδιά, εδώ, εδώ. Εδώ μέσα. Πίσω που είδαμε. Πολύ, ε. Κάμερα όπως το πορείας. Αυτό με το διζωνικό κλιματισμό. Ναι. Ναι. Πόσο κόστησε το αυτοκίνητο αυτό καινούριο? Αυτό που πλήρωσα θα σου πω, χωρίς ΦΠΑ, 31,5. 31,5 χωρίς ΦΠΑ, ναι, άμα το δηλώσεις αγροτικό, έτσι. Επαγγελματικό. Επαγγελματικό, συγγνώμη. Επαγγελματικό, αγροτικό. Ναι. Ναι. Αν δεν το πάρεις επαγγελματικό, κάνει γύρω στα 37. Το συστήνεις αυτό για επαγγελματικό, το αυτοκίνητο? Δηλαδή κάποιος που ενδιαφέρεται... Πολλοί λένε ναι, πολλοί λένε όχι. Η έλξη του είναι 1,5 τόνους. Επιτρεπόμενα. Επιτρεπόμενα. Η κατασκευή του είναι πολύ γερή, από ό,τι το έχω δει από κάτω. Άλλος λέει ότι είναι το Hilux νούμερο 1. Α, το Hilux, ναι. Για αγροτικό, για βουνό, για εργασίες βουνού, όχι για βόλτες βουνού. Για βόλτες βουνού, ναι. Κάνουν όλα. Εσύ τώρα αυτό το έχεις λεζάντα. Λεζάντα και... Το πήρες, να πω την αλήθεια, το πήρες για επαγγελματικό, αλλά χρησιμοποιείς ακόμα το προηγούμενο. Ναι, το προηγούμενο. Τι γίνεται. Μα τέτοιο, κακά τα ψέματα είναι κόσμημα, έτσι. Εγώ μόλις το έχεις πάρει τότε και το έφερες κάτω Αθήνα πρώτη φορά, καινούριο, μπήκα μέσα και είχα πατσόκ. Ναι. Λέω, τι είναι αυτό. Άλλη φάση, παιδιά, εντάξει. Άστε. Το πλεονέκτημά του είναι ο κινητήρας του. Το 4x4 το μόνιμο. Ναι. Για μένα. Ναι. Φανταστικό, το είδες και εσύ στις στροφές. Ναι, 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 ναι. Πώς παίρνεις τις στροφές. Είναι πιο σταθερό. Αυτόματο σασμάν. Ναι. Δεν το βγάζει χωρίς αυτόματο. Όλα αυτά τα ήθελα και πήρα και αυτό. Να ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι. Άσχετο σχετικό. Τα κομμένα και ψαρώνω με αυτό το αμάξι. Αρκετά. Ρε τι γίνεται, ρε. Τώρα που θα βάλει και μπάρες και σκαλοπάτια. Θα το ξαναδούμε το αυτοκίνητο αυτό, έτσι. Πιο βελτιωμένο και εξωτερικά. Δεν ξέρουμε για μηχανικά. Και μηχανικά. Και μηχανικά. Και μηχανικά. Θα το δούμε οπότε σε επόμενο βίντεο. Τι βελτιώσεις έχουν γίνει. Παιδιά, αυτά είχαμε να πούμε για το Volkswagen Amarok. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή, μια κοινοποίηση να το δουν και άλλοι φίλοι. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Μπάγκη. Ευχαριστώ για όλα. Και εγώ ευχαριστώ. Τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Για χαρά.